η σημερινή εορτή πραγματικά μας συνεκρόνησε και μας έγινε η αφετηρία να είμαστε πάντοτε και εμείς έτοιμοι και ξυπνοί. Και έτσι παρακαλώ την αγάπη σας αυτό να το ενθυμάστε και από πού ξεκίνησαν. Βλέπετε, οι Άγιοι πάντες διαπίστεως. Λοιπόν, όταν κρατούμε τον θώρακα της πίστεως, θα αντέξουμε πάντοτε το διάολο και τα όργανά του. Και κοιτάξτε αυτοί όλοι που λέει, Άγιοι πάντες όλοι, κανένας δεν βρήκε ειρήνη. Ο Θεός δεν τους παράδοσε σε βάσανα, σε θλίψεις, σε εξορίες, σε σκοτωμούς. Πού είναι λοιπόν σε εμάς το αφελές που προβάλλουμε γιατί? Άρα υπάρχει γιατί. Εν το κόσμο θλίψει να έξεδε. Έσαστε μισούμενοι υπό πάντων για το όνομά μου. Επομένως ακριβώς να θυμάστε αυτό και σας λέω μεγαλύτερη βοήθεια δεν υπάρχει από αυτό, διότι είναι αυτομεμψία, όταν μέφεσε τον εαυτό σας, είτε με τον ενδιάθετο λόγο όταν αισθάνεσαι κίνηση μέσα σας, είτε ακόμα με λόγων εκφραστικών από μέσα σας. Σας πείραξε ένας και κινείται μέσα σας κάτι. Αμέσως και λες τον εαυτό σου, δεν τρέπεσαι που μας. Ξεχνάς τα σωρία στον μαρτύρο, ξεχνάς την εξορία στον πατέρα, ξεχνάς τον Υιό του Θεού, κρεμάμενο σε δυο καρδιά, χωρίς να φταίξει τίποτε, για να πληρώσει με το αίμα του τη δική μας ενοχή. Όταν λοιπόν τούτα κρατάτε, ποτέ δεν θα κινδυνεύσετε. Ποτέ. Ακριβώς αυτός είναι ο λόγος. Διότι εδώ η θέση μας είναι ομολογία. Η άρνηση σε προκάλεσε την πτώση. Τώρα μας έδωσε τη συγγνώμη ο Χριστός μας και μας ξαναθεράπευσε εδώ με το αίμα του. Και μας έδωσε ξανά εντολές όπως την πρώτη που έδωσε της τώρα. Και είμαστε υποχρεωμένοι να φυλάξουμε αυτές. Εάν φυλάγαμε τις εντολές, αυτή είναι η ολοκληρωμένη ομολογία. Εάν τις εντολές δεν φυλάμε, τότε είμαι θαρνητές. Λοιπόν, παράξενα είναι για τις διάφορες αρνήσεις που κάνουμε όταν επιτρέπει ο Θεός τους πειρασμούς, τους διωγμούς, τις αποτυχίες και τις θλίψεις. Πώς θα συμπληρώσουμε το νόημα του Σταυρού? Ή άρση να αποθάνουμε, άρα και συζήσουμε. Κάπως διαφορετικά θα το έλεγε ο Παύλος. Ή γάρ τροποντινά συσταυρωθούμε, άρα και θες είναι να στηθούμε. Αυτό είναι το νόημα. Δεν γίνεται αλλιώς, πατέρα. Δεν δοκιμαστούμε από όλες τις πλευρές της αντιξοότητος και μείνουμε σταθεροί και ακλόνητοι στην πίστη μας προς τον κυβερνήτη, προς τον πατέρα μας. Σωτηρία δεν γίνεται. Έχουμε να κατέψει ολόκληρο την πατρολογία. Από το Α στο Ω. Δεν βρήκαμε τίποτα άλλο, μόνο αυτό. Και ειδικά ο σημερινός Απόστολος, όταν τον θυμάστε τον σημερινό Απόστολο, να μην το βγάλετε από τη μνήμη σας. Οι Άγιοι πάντες, όχι μερικοί, κρατούνται στην πίστη, άντεξανε στους διαφορούς πειρασμούς και τα θλίψεις. Σκοτωμοί, εξορίες, θλίψεις, φυλακισμοί, συκοφαντίες, παντού δηλαδή το νόημα του Σταυρού. Τι σημαίνει όμως τούτο? Είναι απαραίτητο ακριβώς αυτό. Διότι η παράβαση και η παρακοή που συμβαίνει κάθε μέρα από εμάς προκαλεί μια ειδιπάθεια, μια ικανοποίηση, μια ειδονή, μια φιλαρέσκεια, μια αυταρέσκεια που αυτά είναι προδοσία. Όπως πρακτικά εμείς έγιναμε μέτοχοι αυτής της προδοσίας, τώρα πρακτικά πρέπει να γίνουμε ακριβώς μέτοχοι της ομολογίας. Και επειδή δεν έχουμε την πρόθεση και τη δύναμη της αυταπαρνήσεως, επιτρέπει ο Θεός τους πειρασμούς. Άρα είναι δόγμα αυτό. Εάν οι πειρασμοί δεν έρθουν, σωτηρία δεν υπάρχει. Δεν το είπαν οι πατέρες ολολεκτικά αυτό. Έπαρουν τους πειρασμούς και ουδείς ο σωζόμενος. Όταν το κρατάτε αυτό, πάντοτε έχετε δύναμη. Γιατί μην ξεχνάτε, πολεμάει πολύ και η ακηδεία.
η ακιδεία και τα διάφορα άλλα συγκρούσματα που μας προκαλούν τον μαρασμό και την οψυχώρηση. Τότε φέρετε την αυτομεψία μέσα σας και λέστε, ρε ταλέπορε, δεν χαίρεσαι ότι δεν σε εγκατέλειψε ο Θεός και συνεχώς σε ξυγλάει να ξυπνήσεις. Και όμως έχεις παράπονο. Ερμηνεύσαμε πολλές φορές τους τρόπους των πειρασμών. Ότι οι πειρασμοί πάντως ένα είναι, είναι θλίψεις. Αλλά δηλαδή κλιμακωδών αναβαίνουν σε 4-5 στάδια. Συμβαίνουν πειρασμοί πολλές φορές γιατί φταίξαμε, αμαρτήσαμε και επομένως έρχεται το χέρι να δώσει το ράπισμα. Συμβαίνουν πειρασμοί από εκεί που δεν φταίξαμε μεν, αλλά σχεδιάζαμε κάποιο δικό μας σχέδιο. Και σε αυτό είχε ο διάολος έτοιμη παγίδα. Και αν ο Θεός δεν μας μπόδιζε με έναν πειρασμό και πηγαίναμε, θα πέφταμε στην παγίδα. Καταλάβες. Έρχεται άλλος πειρασμός πάλι. Πάλι να βοηθήσει ένα που κινδυνεύει. Και πραγματικά ωφελείται. Θα κοινωνήσει από τους πειρασμούς του. Αλλιώς δεν γίνεται. Άλλοτε πάλι, εάν θέλει ο Θεός να δείξει ένα παράδειγμα για τη σωτηρία του ανθρώπου, αφήνει ένα φίλο του, έναν δίκαιο, άσκοπα και άδικα να τυραννιστεί, χωρίς να φταίξει, για να τον προβάλλει πρότυπο. Και παράδειγμα. Και γενικά είναι το χρέος μας ότι πρέπει να αντιγράψουμε το πρότυπο. Χριστού αρπαθώντας υπέρ ημών σαρκή και εμείς την αυτήν έννοια ενοπλίσαστε. Εμείς οι μοναχοί τουλάχιστον, μην ξεχνάτε. Αυτό είναι το νόημα. Επομένως προσέξτε πολύ, ποτέ μην αφήσετε την κατάρα του γιατί να μπει μέσα σας. Μέχρι που να σας απειλήσουν με μαρτυρικό θάνατο. Πού είναι ο Θεός? Δεν είναι αυτός που διοικεί? Εάν ετρίχεσαι κεφαλής ημών, πάσε η ρυθμημένη εσύ. Τι συμβαίνει λοιπόν, που δεν το ξέρει ο Θεός? Εάν αυτός ο πανσθενουργός, ο διοικητής, ο προνοητής, ο συνοχεύς του παντός, αυτήν υπογράψει αυτός, ποιος μπορεί να πειράξει? Λοιπόν, αυτό όταν το ξέρουμε και στον εαυτό σας θα είστε σταθεροί και ακίνητοι και θα προκαλείτε και καλό παράδειγμα στους υπολείπους όταν σας βλέπουν ότι στον κίνδυνο δεν λυγίζεται. Έτσι είναι, ποιος κίνδυνος είναι, ποιος λυγισμός, αφού εδώ σταυρού και θανάτου επαγγελία. Ή άρση να αποθάνομαι, άρα και συζήσουμε. Αλλιώς αρνησόμεθα. Κακήνως αρνήσετε ημάς. Δεν ήρθαμε εδώ για ανέσεις. Δεν ήρθαμε εδώ για αξίες. Φωτά είχαμε και τα πετάξαμε. Μας δίδαξε ο Χριστός μας την αποταγή. Και αυτό μας ξεκόλλησε από την κοινωνία και από τους οικογενείς ακόμα. Για να μας δώσει την αφορμή της ελευθερίας. Και εδώ εντελώς αμέριμνη πλέον. Διότι δεν χρειάζεται τίποτε εδώ για μας. Όλα είναι έτοιμα. Ποια όλα? Ένα πιάτο φαΐ, ένα ρασάκι να φορέσουμε και ένα δωμάτιο να κοιμηθούμε. Αυτά είναι τα απασχολούντα στη βιολογική μας υπόσταση. Έξω από αυτά, όταν ασχολείται ο μοναχός, έχασε τον δρόμο. Τι να τα κάνουμε αυτά? Βέβαια είναι γεγονός ότι αφού βρισκόμαστε σε έναν τόπο, είμαστε υποχρεωμένοι να προνοήσουμε του τόπου τούτου για να συνεχιστεί και για μας και για τους ερχομένους. Και εκεί ακριβώς βρίσκει ο διάολος με τα όργανα του. Βρίσκει αφορμή να κάνει την κρούση. Να μην τρομάζετε λοιπόν. Δεν γίνεται αλλιώς. Δεν μεταβάλλεται ο διάολος, δεν αλλοιώνεται. Ή εμέ δίωξα, λέει ο Χριστός. Εσάς θα σας αφήσουν. Τους Αποστόλους, τους Ιδίους, το θεμέλιο της Εκκλησίας. Όλους τους σκότωσαν. Ξορίες κακά. Και τον Ιωάννη τον Θεολόγο που τον παραδεχόμεθα σαν ζωντανόν και αυτόν τον σκότωσα. Και τον πέταξα στην Κοπριά νεκρό και η χάρη στο ζωντάνευσε και τον σήκωσε. Και ποιος από τους Αγίους? Λοιπόν, άρα δεν τρομάζουμε στις θλίψεις. Δεν τρομάζουμε στους πολέμους και στους πειρασμούς. Αυτά είναι οι αφορμές της ομολογίας μας. Διότι ο πραγματικός μοναχός ποιος είναι? Είναι ο ερεθίζοντος δαίμονας προς μάχη. Αυτός είναι ο πραγματικός μοναχός. Όχι να φοβάται. Θέλει να φύγει ο διάολος και να τραβάει πίσω. Γιατί φεύγεις? Εδώ είμαι εγώ. Έτσι είναι.
Δεν έχουμε τίποτε να φοβηθούμε. Δεν θέλουμε τίποτε. Δεν μας λείπει τίποτε. Εκείνο που θέλουμε είναι την παραμονή της Θείας Χάριτος να μας κρατήσει να μείνουμε συνεχώς ομολογητές. Γι' αυτό, για να το πετύχετε αυτό, πρέπει να βιάζεστε στην ευχή. Αλλά ακόμα ένα πράγμα είδα ότι είναι παραμελημένο και τώρα το πρόσεξα ότι είναι πολύ ωφέλιμο. Είδα και το γέροντα Πορφύρο να το συνιστά αυτό. Όταν διαβάζετε την ακολουθία σας, ο νους να είναι εκεί. Εάν αυτό προσπαθήσετε με τη χάρη του Θεού το πετύχετε, θα δείτε ακριβώς αυτομάτως Ανάσταση και χάρη υιοθεσίας. Διότι κοιτάξτε, όλα τα πράγματα βγαίνουν από το νου. Βλέπετε, οι προσβολές μας στη φαντασία μας στο νου. Να μην μας αφήσουν να σκεφτούμε ποιοι είμαστε και τι ζητούμε. Και την ώρα της αναγνώσεως ακόμα. Γι' αυτό να πιέζετε τον εαυτό σας στην ώρα της αναγνώσεως, είτε ψαλμός είτε τροπάριο. Να μην φεύγει ο νους που τη λέξη. Δοκιμάστε να δείτε πόση ωφέλεια θα βρείτε από αυτό. Αυτό θα ξυπνήσει την εσωστρέφεια και την μονιμότητα της ευχής. Οπότε ύστερα ο διάβολος δεν παρακάει τίποτε. Διότι περιστρεφόμενο αυτό μέσα μας, το όνομα του Χριστού και η μνήμη του, δεν είναι λέξεις, δεν είναι τύπος. Είναι ενέργεια, είναι δύναμη. Αυτό είναι. Προσέξτε το τούτο. Κι εγώ σαν λίγο μικρό από την πείρα. Επί τώρα και εγώ δεν μπορώ να κάνω τίποτα, είναι σαράβολο. Διαβάζω λίγο την ακολουθία μου και εγώ. Πιέζομαι έτσι να παρακολουθήσω τούτο. Μα πόση ωφέλεια βρίσκω. Αναγκάζω και τα λίγο ψιθυριστά. Για τον ενδιάθετο λόγο σε ξεφεύγει εύκολα. Με λίγο ψιθυριστό τρόπο, δηλαδή, ούτως ώστε ο νους να είναι πάνω στη λέξη, πάνω στη συλλαβή. Να μην φεύγει από εκεί. Όταν εσύ το διάβασες και δεν το άκουσες, θα το ακούσει ο Θεός. Γι' αυτό βιάζεστε σε αυτό να δείτε, ειλικρινά σας λέω, πόση μεγάλη ωφέλεια και προκοπή θα αισθανθεί. Βιάζεται τον εαυτό σου ποτέ να μην διαβάσετε τίποτε, χωρίς να το καταλάβετε, χωρίς να είναι ο νους μαζί με τις λέξεις αυτές. Αυτό είναι η αρχή του αφυπνισμού. Αυτή είναι η είσοδος της εσωστρεφίας. Από εδώ είναι ο έλεγχος του νοός. Και από εδώ προκαλούμε τη Θεία Χάρη. Διότι αποδεικνύουμε έμπραχτα ότι δεν θέλουμε τίποτε, ούτε σκέψη, ούτε μνήμη. Θέλουμε τον Χριστό μας, Αυτόν και μόνο. Γι' αυτό και είναι ο νου μας λαμπάκι. Κοιμάστε έτσι να δείτε. Προσέχετε πολύ και ιστοαξίζει. Επειδή με θα μείς πολύ κατά ανάγκη και άνθρωποι πολλοί, βλέπεις κάθε άνθρωπος είναι πρόσωπο και κάθε πρόσωπο έχει γνώμη και επειδή με θα πολύ μαζεμένοι και σε διάφορες ηλικίες και απειρίες, ξέρω, ο διάβολος βρίσκει ύλη συνεχώς για να αποβάλει τα σκάνδαλα και ταραχές. Τώρα το προσέξετε πολύ αυτό, επιμένω σε αυτό. Όταν λοιπόν συμβεί κάτι και σου είπε ένα λόγο σκληρό, είσαι υποβίβαση, σου έκαμε κάτι. Άρπαξε αμέσως την αυτομεψία και φώναξε δυνατά μέσα σου να το καταλάβεις. Παλιωτόμαρον, καλά σου λέει. Κοιμάσαι και ρέχεις και δεν ξέρεις ποιος είσαι. Λοιπόν, και γυρίζεις και κάνεις προσευχή. Θεέ μου, σκέπασε τον αδερφό μου. Δοκιμάστε να το δείτε. Αμέσως πόση χάρη θα έρθει μέσα στα χέρια σας. Άφετε και αφηθήσετε. Πάντα η μόνη αγάπη γενέστο. Ανεχόμενη αλλήλης εσπλάχνης Χριστού. Αλλήλοντα βάρη βαστάζοντες. Μη δεις το εαυτού ζητήτο, αλλά το του εταίου όπως σωθούμε. Αυτά είναι, πατέρα. Το νόημα ακριβώς τη σημερινή εορτή και ειδικά ο Απόστολος όλα τούτα ερμηνεύουν. Αυτό παρακαλώ την αγάπη σας, μην τα ξεχνάτε, μένετε σε αυτά και έτσι η Θεία Χάρη η οποία μας κάλεσε δεν κάνει λάθος ο Θεός. Αλίμονο. Όχι εμείς με εξελέξαστε λέει. Όχι εξελεξάμενοι μας. Κάνει λάθος ο Θεός. Πώς να αποδείξουμε και ευγνωμοσύνη ακόμα και ευχαριστήρα. Που ενώ στα 3, 5, 6, 16 εκατομμύρια ανθρώπων διάλεξε εμάς τα ασθενή, τα μωρά, τα εξουδενημένα, τα εκτρώματα. Διάλεξε εμάς. Γιατί,
έχουμε τίποτε καλύτερο εμείς. Τόσοι εκατομμύρια άνθρωποι είπαν. Γιατί τράβηξε εμάς. Αυτό δεν συγκινεί. Ουδείς έρχεται πρόσμη ημί ο πατήρο πέμψας με ελκύσει αυτόν. Δεν είναι κλήθημένοι. Ελκύστε με. Μας τράβηξε. Κάνει λάθος αυτός. Αυτά μην τα ξεχνάτε. Είναι η μεγαλύτερα δύναμη σε αυτή που θα σας βοηθήσει να σταθείτε και να κερδίσουμε. Αυτό εύχομαι από ψυχής. Χάρη στους σημερινών Αγίων και της Παναγία μας να μας ενισχύσουν. Γιατί και εμείς μέσα μέτοχοι μέσα στη δική τους αξία και θέση όπου βρίσκονται. Αμήν.